Κύριε Καραμπέρι, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πώς το ζήσατε το χθεσινό παιχνίδι? Ένας πολύ ιδιαίτερος αγώνας για τον ΠΑΟΚ φέτος, κόντρα σε μια καλή, ακριβή, σίγουρα τουρκική ομάδα. Πώς το είδατε, τι συμπέρασμα βγαίνει για τη δυναμική των δύο ομάδων, όταν ο ένας προηγείται με 19, αλλά το μάτς τελειώνει με 6 πόντους? Εντάξει, έχουμε δει πολλούς αγώνες τέτοιους και το μπάσκετ είναι τέτοιο άθλημα που ειδικά τώρα που έχουν αλλάξει οι κανονισμοί μπορεί να κερδίσει και 20 και 30 πόντους και να χάσει στο τέλος. Το θέμα είναι ότι η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να αποκλείσει την τουρκική ομάδα, την Καρτσιέκα, ότι είναι σε πολύ καλή στιγμή φέτος που μπορεί και έχει, είναι σε αυτή τη φόρμα, ότι τα τελευταία μάτς παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και το είδαμε και με τα Τρίκαλα και εχθές. Και μας δείχνει ότι μπορεί να ανέβει, να πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω από πέρυσι που είχαμε φτάσει μέχρι τους 16. Και προσπαθούμε κι εμείς και επιδιώκουμε κι εμείς αυτό να ανέβουμε φέτος ακόμα ένα σκάλι πιο πάνω στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ποια μπορείτε να πείτε ήταν η πραγματική διαφορά των δύο ομάδων χθες? Εκεί που έφτασε κάποια στιγμή το σκορ, εκεί που τελείωσε, κάπου στο ενδιάμεσο? Κοιτάξτε να δείτε, αν παρακολουθήσατε όλο το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 50 πόντους σε 36 λεπτά. Ναι. Και στα 4 τελευταία λεπτά, εκεί που ήμασταν 19 πόντους διαφορά, 69-50, ναι, ακριβώς, έγινε αυτό το comeback της Καρσίγιακα. Φυσικά εδώ μεσολάβησαν και πολλοί διαιτητές, και οι διαιτητές, και με 3 αντιαθλητικά και με φάουλ πάνω στο τρίποντο και με απίστευτα σφυρίγματα. Συν τα δικά μας τα 2-3 λάθη που ήρθαν από την κούραση. Mm-hmm. Αυτό που πιστεύω ότι έχει διαφορά στις δύο ομάδες είναι ότι έχουμε πολύ βάθος φέτος σαν ομάδα. Mm-hmm. Που βάσει του budget που έχουμε είναι, θα έλεγα, πολύ μικρότερο από αυτό της Κατσίγιακα. Αλλά οι επιλογές που έχουν κάνει το τεχνικό επιτελείο της ομάδος φαίνεται ότι είναι πολύ σωστές μέχρι τώρα. Λέτε δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ με λιγότερα χρήματα είχε και χθες 10-11 ενεργούς παίχτες. Π.χ. ο Χαραλαμπόπουλος που είναι μια σημαντική μονάδα δεν ήταν καλά χθες, αλλά δεν φάνηκε ότι δεν έπαιξε. Και ενώ οι Τούρκοι με πιο πολλά λεφτά έχουν λιγότερους ενεργούς παίχτες. Ποντάρανε σε ακριβούς Αμερικάνους. Ακριβώς αυτό. Όπως το λέτε πολύ σωστά. Ναι. Μάλιστα. Και νομίζω ότι χτύπησε και ο Waters χθες. Δεν σας άκουσα. Χτύπησε και ο Waters χθες, αν είδα καλά. Ναι, όντως σε μια φάση είναι. Όπως και ο Βαγγέλης, ο Μαργαρίτης, σε μια φάση εκεί προς το τέλος στην άμυνα, λίγο το χτύπησε στο πόντι, ξέρω αν είναι σοβαρό. Mm-hmm. Θα το δούμε. Τώρα, από όλη την εμπειρία σας, επειδή λέτε και για τα σφυρίγματα στο τέλος και επειδή ο ΠΑΟΚ αρκετές φορές διαμαρτυρήθηκε φέτος και για την Ελλάδα, βεβαίως σε πολλά παιχνίδια, αυτό το φαινόμενο των φάουλ, των βολών κτλ., είναι μόνο θέμα διαιτητών ή είναι και το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ παίζει αυτή πολύ επιθετική άμυνα που οδηγεί σε αρκετά φάουλ και σε βολές στον αντίπαλο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή την επιθετική άμυνα που παίζει ο ΠΑΟΚ την παίζει τελευταίο μήνα, θα έλεγα. Και ίσως τα τελευταία μας φάνηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι δίνουν πάρα πολύ εύκολα τις επαφές στον ΠΑΟΚ και πολύ δύσκολα στους αντιπάλους. Αυτό έχει να κάνει φυσικά πρώτα στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχει να κάνει ότι οι διαιτητές είναι πάρα πολύ κακοί. Mm-hmm. Και ειδικά τώρα σε κάποια παιχνίδια όπως τα χθεσινά, που έπρεπε να έχουν τους καλύτερους διαιτητές που υπάρχουν, δυστυχώς σε βάλανε τη σειρά. Και αυτό ήταν και ένας λόγος που η διαφορά από 19 πήγε 6. Γιατί όσο να είναι και τα παιδιά δεν είναι ρομπότ, μπορεί να παίρνουν 40 λεπτά. Κάποια στιγμή θα κουραστούν όπως και κουραστήκανε. Τώρα προφανώς αυτό το συζητάτε και μεταξύ σας στην ΚΑΕ. Θυμόμαστε όλοι πέρυσι ότι ακόμα και ο Πρέλεβιτς βγήκε τα ρούχα του στην Ισπανία. Έξω φρενών στην Τενερίφη. Ναι. Αυτό όταν το έχετε θέσει προφανώς και σε ανθρώπους της διοργάνωσης, τι σας λένε? Κοιτάξτε να δείτε, και χθες βγήκε ο Πρέλεβιτς από τα ρούχα του και στο ημίχρονο που μιλήσαμε, ναι, και στο τέλος του αγώνα. Mm. Ότι η διαιτησία ήταν απαράδεκτη. Αυτά σας τα λέω γιατί τα συζητήσαμε. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε να έχουμε μια καθημερινότητα με την Επιτροπή του Τσάπιου Λίνγκ και με το κατά κάποιο τρόπο αρχιδιαιτητή, τον Μπάουμαν, όπως και κάποιους ακόμα κυρίως, είναι ότι το βλέπουν και αυτοί. Και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να φτιάξουν όσο μπορεί καλύτερη διοργάνωση. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, είναι δεύτερη χρονιά η διοργάνωση. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε την αντίστοιχη διαιτησία που είχε η Τούρκη εδώ, ή που είχαν οι Τούρκοι εδώ, εκεί μέσα στη Σμύρνη. Δύσκολο ακούγεται αυτό, Δύσκολο ακούγεται γιατί καταλαβαίνετε, είχαμε να κάνουμε μια ομάδα που είναι με 5.000 φιλάθλους, μια ομάδα που είναι πιο πλούσια από εμάς. Έχουμε να κάνουμε και δηλαδή με κάποιες λεπτομέρειες που ξεφεύγουν από το χώρο το αγωνιστικό. Φυσικά η ομάδα εκεί πιστεύω θα είναι πιο συγκεντρωμένη,
ίσως και καλύτερα που κερδίσαμε με 6 και όχι με 16, γιατί καμιά φορά ξέρετε πηγαίνετε να κρατήσει διαφορά και χάνεις και 30. Θυμάσαι τι έπαθε Σκαβολίνη κάποτε. Ακριβώς. 16 οπότε... είχαμε χάσει στην Ιταλία. Το 16 νομίζω. Ακριβώς. Τα θυμάστε βλέπω. Εκεί είμαστε. Οπότε θα πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτή την ομάδα την έχουμε. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι. Με όλο το σεβασμό απέναντι σε αυτήν την ομάδα, αλλά νομίζω είμαστε καλύτεροι φέτος. Επειδή και με Ρατέκαλα δημιουργήθηκε μια ανησυχία για τη φόρμα, για την κατάσταση του ΠΑΟΚ, μας είπατε πριν από λίγο ότι αισθάνεστε και προφανώς είναι συμπέρασμα όλων ότι είναι σε πολύ καλό σημείο τώρα ο ΠΑΟΚ σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά. Λόγω ίσως και της απόκτησης του Πέτουγκ. Όχι, δεν είναι μόνο ο Πέτουγκ, είναι και όλα τα άλλα παιδιά. Βασικά, εγώ ξεκινάω από τους Έλληνες. Ναι. Θέλαμε κάποιο χρόνο να φτιάξει ομάδα, να δέσει ομάδα, να μπουν οι ξένοι, να μπολιαστούν με τους Έλληνες. Δεν είναι τόσο εύκολα πράγματα. Ακόμα και ο Τζάκσον που ήρθε, δεν μιλάω για τον Πέτουγκ, ακόμα και ο Τζάκσον ακόμα δεν έχει πέσει όμως 100%. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο τα βλέπουμε απ' έξω, ότι ήρθε ένας παίκτης σε μια μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες, σε μια εβδομάδα να μπει στην ομάδα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο που θα πάρει ένας παίκτης ομάδα, γιατί ένας παίκτης θα μπει μέσα και θα βάλει 50 από τους. Κάνουμε με μια ομάδα, ένα σύνολο που ο καθένας πρέπει να έχει το ρόλο του, να βάλει τους κόντους, να παίξει την άμυνά του. Ο καθένας έχει ένα ρόλο στην ομάδα. Αυτά γίνονται σε άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ που λειτουργεί έτσι πως λειτουργεί, με αυτή τη φιλοσοφία, χρειάζεται χρόνος. Αλλά φυσικά έχουμε και χρόνο και νομίζω ότι είμαστε στην κατάλληλη στιγμή να αυτό να το βγάλει η ομάδα στους αγώνες που έρχονται. Η προσπάθειά σας, ο στόχος του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ελληνικό κορμό, γιατί ήταν ένας βασικός στόχος της χρονιάς ολόκληρης. Θεωρείται ήταν σωστός, δηλαδή πηγαίνει καλά αυτή η προσπάθεια ή να την κρίνουμε στο τέλος? Το γεγονός δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ πήγε τόσο καιρό με τόσους Έλληνες και λιγότερους ξένους Αμερικανούς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω πηγαίνει καλά. Θα την κρίνουμε φυσικά στο τέλος όντως. Ναι. Γιατί αναλόγως και τη θέση που θα πάρεις και αναλόγως και που θα τερματίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα έτσι και στην Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι σε ένα βαθμό πηγαίνει καλά. Νομίζω ότι έχουμε, κατά κάποιο τρόπο έχουν πετύχει τα παιδιά σε αυτό το τομέα. Φυσικά περιμένουμε περισσότερο, ειδικά από παίχτες όπως ο Χαραλαμπόπουλος, όπως ο Αντώνης Κονιάρης, παιδιά όπως ο Κατσιβέλης, παιδιά που μπορούν να βγάλουν ταλέντο μες στο γήπεδο, τους πιστεύουμε πάρα πολύ και νομίζω ότι ακόμα δεν το έχουν δείξει 100%. Ναι. Για κάποιους λόγους, μπορεί να είναι λόγους που έχουν ακόμα... βρει το ρυθμό τους, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για πολύ μεγάλα ταλέντα στον μπάσκετ που θα αφήσουν εποχή. Κύριε Καραμπέρη, πώς εκτιμάτε εσείς τη μικρή παρουσία κόσμου ακόμα και χθες και γενικότερα? Είχε λίγο ατμόσφαιρα χθες. Είχε, ίσως και ήταν και οι Τούρκοι μαζί. Το έχετε εκτιμήσει γιατί, πώς, τι συμβαίνει? Πολλοί είναι οι λόγοι, δεν ξέρω αν είναι τη στιγμή να πούμε αυτό το θέμα. Απλώς χθες περίμενα εγώ να έχει τουλάχιστον 4-5 χιλιάδες. Να μου πείτε λίγο, ξεφεύγει στα νούμερα. Εντάξει, είχε πόσο, 12.000 δεν είχε? Εκεί σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω, τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω, ούτε ρώτησα. 1.500-2.000, εμένα δεν με ενοχλούν πολύ αυτά. Με ενδιαφέρει να παίζει η ομάδα, να μπαίνει να παίζει η ομάδα, είτε έχει ένα φίλαθλο είτε... Ξέρετε γιατί? Γιατί αποδείχθηκε φέτος ειδικά ότι όταν στο παλατάκι υπάρχει ζεστή ατμόσφαιρα, παίρνει πολύ τα πάνω της η ομάδα. Είναι ίσως και ο τρόπος που παίζει, αυτή η ενέργεια που βγάζει. Επηρεάζει την κερκίδα. Λογικό δεν είναι. Ναι, αυτό. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι ταυτισμένος με τον κόσμο του. Άμα υπάρχει κόσμο, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα επίπεδα. Τι να συζητάμε, ότι μέσα από μια μεγάλη ομάδα πρέπει να έχεις και μεγάλο κόσμο? Δεν γίνεται διαφορετικά. Πείτε μου μια ομάδα που είναι πολύ μεγάλη και ξέρω ότι πάρει τίτλους και δεν έχει κόσμο. Mm-hmm. Μην πείτε για την ΤΣΕΚΑ που έχει 40 και 50 και 60 εκατομμύρια μπάτζετ. Αφήστε το. Ναι. Τώρα, επειδή βεβαίως δεν είστε βέβαια άνθρωπος μόνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, χρόνια είστε κοντά στον ΠΑΟΚ από όλα τα επίπεδα, υπάρχει ένα διαμορφωμένο σκηνικό για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να διεκδικήσει, να κατακτήσει το πρωτάθλημα και αυτή η προσπάθεια μπαίνει σε περιπέτειες από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Βλέπω ότι υπάρχουν χτυπήματα εναντίον, πρώτα εναντίον του κ. Σαββίδη και δεύτερον εναντίον του ΠΑΟΚ. Έχουν να κάνουν πολιτικά συμφέροντα, 100% είμαι σίγουρος, και δεύτερο έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ τον ίδιο. Εγώ θα ήθελα να πω λίγο πιο βαθιά στο θέμα και να ρωτήσω, τουλάχιστον και εσείς που κάνετε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, αυτές τις μέρες από τότε που βγήκε την πορεία, βγήκε κανένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης εδώ να καυτεριάσει το γεγονός, να μιλήσουν? Τώρα μας ήρθε ένα mail μόλις τώρα, δεν ξέρω αν είναι συνεννοημένος. Μου ήρθε ένα mail μόλις τώρα. Ποιος? Από τον Σταύρο τον Καλαφάτη.
Δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Όχι, όχι, mail. Θα βγει να μιλήσει. Όλοι αυτοί, τη Νέα Δημοκρατία ειδικότερα, γιατί εντάξει, βγήκαν του ΣΥΡΙΖΑ κανένα δυο, μιλήσαν. Ναι, ένας δυο, ναι. Αν και αυτού δεν του έχω πολύ εμπιστοσύνη, αλλά τέλο πάντων, τη Νέα Δημοκρατία τύπου η δική μα εδώ που του ψηφίζει ο κόσμο και δεν του ήξερε η μάνα του και βγήκαν από τον κόσμο του ΠΑΟΚ που έχουν εκλεχθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν του άκουσα τίποτα, αλλά θα μου πείτε πώ θα βγουν. Αφού ο αρχηγό του κόμμα τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Μαρινάκη. Πώ θα βγουν να πάνε κόντρα. Είναι δυνατόν. Ο ΠΑΟΚ είναι επαναστάτης από τότε που ιδρύθηκε και δεν θα σταματήσει να είναι επαναστάτης. Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει από το λαό του. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλος ο κόσμος. Αυτοί που αγαπάνε μετά την οικογένειά τους τον ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν σε ό,τι τους λένε αυτή τη στιγμή οι συνδεσμίτες και το οργανωμένο κίνημα των συνδέσμων. Να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά, να πηγαίνουν παντού, να προσπαθήσουν να επαναφέρουν το σωστό και το δίκαιο που ήταν εκεί που ήταν η θέση του ΠΑΟΚ στην βαθμολογία. Ακόμα όμως και να μην γίνει αυτό το πράγμα, εμείς δεν πρόκειται να παραδοθούμε ποτέ. Και το λέω σε εσάς τους δύο που ξέρω πόσο το, και εσείς τρέλα βγάζετε την ομάδα, αλλά θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να παραδοθεί ποτέ ο ΠΑΟΚ. Είτε μας το δώσουν τους βαθμούς που τους δικαιούμαστε, είτε όχι. Ο ΠΑΟΚ αν δεν πάρει φέτος πρωτάθλημα, θα πάρει του χρόνου. Αν δεν πάρει του χρόνου, θα πάρει τον επόμενο χρόνο. Ο ΠΑΟΚ πια δεν έχει εκείνους τους στημένους προέδρους και ιδιοκτήτες που βάζανε το κάθε κόμμα και τους λέγανε ότι σήμερα το μάτς θα το κάνετε έτσι, την άλλη μέρα το παιχνίδι θα το δώσει στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή έχει δυνατό, ικανό και τον πιο οικονομικό δυνατό παράγοντα που υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς είμαστε από πίσω, αυτός μπροστά, συσπυρωνόμαστε μαζί του και θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να πάρει η ομάδα το σωστό και το δίκαιο που είναι οι τρεις βαθμούς πίσω. Αλλά ακόμα επαναλαμβάνω, για να μην μας δώσουν τρεις βαθμούς, εμείς πίσω δεν γυρνάμε και δεν θα καθυλάμε κατουρμένες ποδιές. Επιστροφή δεν έχει το ποτάμι. Επειδή έχετε ζήσει πολλές ομάδες σε όλα τα επίπεδα, τι θα λέγατε σε έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που παίρνει όλα αυτά τα μηνύματα τώρα? Μιλάτε προφανώς για το παιχνίδι της Κυριακής? Όχι, γενικά. Γιατί συνήθως οι ομάδες επηρεάζονται. Και αυτό θέλουμε να θέσουμε ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτή την περίοδο. Εγώ αυτό που θα τους έλεγα, καταρχήν ότι είναι πολύ καλύτεροι από τους συναδέλφους τους που είναι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που, από αυτούς που ανταγωνιζόμαστε. Είναι πολύ καλύτεροι σαν παίκτες και σαν ομάδα. Και το δεύτερο, για το πιο σοβαρό, όταν φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ντρέπονται να χάνουν. Όταν θα χάνουν θα ντρέπονται. Θα μπαίνουν μέσα και θα βλέπουν τον αντίπαλο σαν μύγες. Δεν θα υπάρχει. Εγώ αυτό θα τους έλεγα. Είναι πολύ καλύτεροι. Να έλεγα ότι δεν έχουμε καλή ομάδα, δεν έχουμε καλούς παίκτες, το δέχομαι κι εγώ. Και είμαι πολύ ειλικρινής και ρεαλιστής. Μάλιστα. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να της πάρει αυτό που της ανήκει. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι θα είστε και την Πέμπτη στο κέντρο στην Γκαμάρα και... Και την Πέμπτη και την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Όποτε δω ότι οι συνδεσμίτες καλούν τον κόσμο, είμαι μαζί τους. Αυτά τα παιδιά έχουν τέτοια αγάπη για την ομάδα που είναι όπως ήμουν εγώ όταν ήμουν 25 χρονών. Mm. Πρέπει να ξεσηκωθούν όλοι, να φύγουν από το διαδίκτυο, να φύγουν από τον καναπέ τους και αυτοί που αγαπάνε μετά την οικογένειά τους στον ΠΑΟΚ να πάνε. Αυτοί που αγαπάνε την οικογένειά τους, το προφίλ τους, τη δουλειά τους, το πολιτικό κόστος, τη βόλτα με τον ήλιο και θέλω να κοιμηθώ, ας καθίσουν σπίτια τους. Δεν τους θέλουμε. Μάλιστα. Κύριε Γραμμέρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην ομάδα μπάσκετ. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.